Με την πανδημία να βρίσκεται στο ζενίθ της, όπως αποτυπώνεται στον αριθμό κρουσμάτων, και προκειμένου αυτή η έξαρση να αντιμετωπιστεί, η πρόσβαση για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, σε όλους τους μεικτούς και ανοιχτούς χώρους διασκέδασης, σε εμπορικά καταστήματα και σε όλες τις δραστηριότητες που δεν θεωρούνται αναγκαίες, όπως τα κομμωτήρια, θα επιτρέπεται μόνο με αρνητικό τεστ, rapid ή μοριακό. Στο στόχαστρο, αδίκως δηλώνει πως βρίσκεται ο κλάδος του λιανεμπορίου όχι μόνο μετά τις νέες αποφάσεις, αλλά από την αρχή της πανδημίας. Στα lockdown που συμμετείχαν οι επιχειρήσεις, είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα, παρότι το λιανικό εμπόριο δεν συνέβαλε καθόλου στο υγειονομικό πρόβλημα της χώρας. Τώρα το λιανικό εμπόριο φαίνεται πάλι ότι είναι το αδικημένο κομμάτι του οικονομικού κυκλώματος. Εμείς δεν είμαστε αστυνομικοί να καθόμαστε να ελέγχουμε τον κάθε πιστοποιημένο πελάτη. Βέβαια, από την άλλη, παρέχει μια μεγάλη ασφάλεια όσον αφορά στους κλειστούς χώρους. Στην κατάσταση που είναι τα θέματα, πρέπει να προσέχουμε, πρέπει να τηρούμε και τις αποστάσεις. Θα ακολουθήσουμε, δεν έχουμε και επιλογή. Βέβαια, όλο αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι πάλι θα δημιουργηθεί όλο αυτό το παράνομο βαλιτσάκι που πάνε όλοι αυτοί οι κομμωτές στα σπίτια, που το είχαμε συναντήσει φυσικά και μέσα στην καραντίνα. Εγώ, δηλαδή, γιατί να τα τηρώ? Εγώ, γιατί να πρέπει να εμβολιαστώ? Εγώ, γιατί να πρέπει να τα κάνω? Ναι, για την προσωπική υγεία τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά ανήκουμε και σε μια κοινωνία. Ανήκουμε και σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, ανήκουμε και σε ένα κοινωνικό σύνολο. Δεν προστατεύουμε μόνο τον εαυτό μας με τον εμβολιασμό, προστατεύουμε και τους γύρω μας. Σε ρόλο αυστηρού ελεγκτή θέτουν οι νέες αποφάσεις τους καταστηματάρχες στην Κρήτη, αφού τα νέα τσουχτερά πρόστιμα δεν τους αφήνουν άλλη επιλογή. Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και θα ξεκινούν από 5.000 ευρώ και 15 ημέρες αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων που δεν τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα. Είναι αδύνατο αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Και γιατί αυτό το πράγμα δεν θα συμβεί και στα σούπερ μάρκετ, στις λαϊκές αγορές, στις εκκλησίες που εκεί πραγματικά συσσωρεύεται ένα μεγάλο μέρος ατόμων? Εγώ δεν ξέρω γιατί ο κόσμος, λίγος μεν, λέει δεν κάνω εμβόλιο. Γιατί μόνο δεν κάνεις εμβόλιο? Ξέρεις τι εμβόλιο είναι? Λένε ένα σωρό βλακίες. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο, ειδικά για τους μεγαλοπούς. Ανεξαρτήτως θέσεως, όλοι οι ανεμβολιαστοί εργαζόμενοι, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων λατρείας, θα μπορούν να προσέρχονται στη δουλειά τους με την υποχρέωση διενέργειας 2 τεστ εβδομαδιαίως. Εδώ και 2 μήνες περίπου, τα φαρμακεία μπορούν και κάνουν την διαδικασία του rapid test σε όποιον το επιθυμεί. Στα φαρμακεία έχει καθοριστεί ανώτερη τιμή για το rapid test στα 10 ευρώ.